Είναι δεδομένο αυτό, δεν χρειάζεται να το συζητάμε. Αλλά το θέμα είναι εμείς την αυτοκριτική μας πότε θα την κάνουμε σαν πολίτες. Εμείς δεν είμαστε, ρε παιδιά, οι πολίτες που όλα αυτά τα χρόνια, αντί να αναλύσουμε ποιους στέλνουμε στη Βουλή, τους 300, φύγει από τον δικοματισμό. Να αναλύσουμε ποιος είναι αυτός που τον ψηφίζουμε και γιατί τον ψηφίζουμε. Ξέρουμε ποιος είναι. Ξέρουμε αν είναι ικανός. Ξέρουμε αν εκπροσωπεί κάτι καλό. Ή δεν έχουμε ιδέα και στην καλύτερη περίπτωση ψηφίζουμε εν αγνία μας και αδιάφορα επειδή ένα όνομα το ακούσαμε, ή στη χειρότερη περίπτωση τον ψηφίζουμε γιατί έχουμε μια συναλλαγή μαζί του. Μήπως ωφεληθούμε στο μέλλον. Και είμαστε έτσι απόλυτα συνένοχοι όταν ψηφίζουμε κάποιον γιατί έχουμε μια συναλλαγή μαζί του. Γιατί όταν κάποιος συναλλάσσεται μαζί σου για την ψήφο σου, κατά συνέπεια είναι εξορισμού διεφθαρμένος. Οπότε εκείνη τη στιγμή ξέρεις πολύ καλά ότι στέλνεις κάποιον διεφθαρμένο στη Βουλή. Και μετά γκρινιάζεις για τη διαφθορά. Τι λογική έχει αυτό το πράγμα? Δεν έχει λογική. Εμείς δεν είμαστε συνένοχοι όταν κάθε Έλληνας πολίτης με την όποια ευκαιρία είχε λαιλατούσε το δημόσιο χρήμα και συνεχίζει να το λαιλατεί, πιστεύω ότι το δημόσιο είναι κάτι έξω από αυτόν. Το φέρανε από αλλού. Υπάρχει έστω και ένας Έλληνας, έστω και ένας Έλληνας πολίτης που βγήκε ποτέ και είπε εγώ παίρνω χρήματα από το δημόσιο που δεν τα αξίζω? Ακούμε συνέχεια για επιτροπές, για εταιρείες που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν, για Έλληνες που πληρώνονται, για συντάξεις που παίρνουν, οργανισμούς άχρηστος. Αυτή τι είναι, εξωγήινη είναι, πολιτική είναι αυτή? Πολίτες δεν είναι? Βγήκε ποτέ κανένας από αυτούς τους πολίτες να πει, όπα παιδιά, εισπράττω κάτι που δεν το δικαιούμαι, πάρτε το πίσω, δεν το θέλω, κάνω κακό στη χώρα? Δηλαδή έχουμε βρει τώρα το άλοθη ότι εμείς είμαστε άμυροι ευθυνών και για όλα φταίνε αυτοί? Αυτοί φταίνε, είναι δεδομένο, δεν χρειάζεται να το συζητάμε. Είναι δεδομένο. Εμείς τι κάνουμε? Δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ αυτό το πράγμα αν δεν αλλάξουμε ποτέ εμείς. Δεν αλλάξουμε αυτή την οτροπία μας. Και τι θα γίνει μετά από αυτό? Άραγε μετά το σημερινό. Υπάρχει ποτέ περίπτωση? Το ξεχάσουμε όλοι. Αυτό θα γίνει. Και ξέρεις, να το ξεχάσουμε. Δεν υπάρχει ελπίδα, Αντώνη. Δηλαδή, ναι. Πού να κοιτάξουμε? Και θέλω να διευκρινίσω. Το να το ξεχάσουμε και να συνεχίσουμε τη ζωή μας είναι ανθρώπινο. Το να το ξεχάσουμε με την έννοια ότι δεν μας άφησε καμία γνώση στον εγκέφαλό μας είναι ανόητο.